Καλησπέρα σας. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να έχουμε την επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του κυρίου Κασαπίδη, όπου συναντηθήκαμε με τον κύριο Κασαπίδη και τα λοιπά υπηρεσιακά στελέχη και ανταλλάξαμε απόψεις γενικά με τα θέματα, για τα θέματα υγείας που αφορούν τόσο το νοσοκομείο της Φλόρνας όσο και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μας δόθηκε η ευκαιρία για άλλη μια φορά, καθώς στο παρελθόν έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές, να επικαιροποιήσουμε αυτά τα ζητήματα συνεργασίας και να επισημάνουμε κάποια θέματα ή προβλήματα που γενικότερα μπορούν να λυθούν ή που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την επίσκεψη τον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί όπως είπα, μέσα από αυτές τις συναντήσεις μπορούμε και επισημαίνουμε διάφορα ζητήματα. Θα πρέπει να αναφερθώ ότι όντως την τελευταία διετία και όχι μόνο, είναι ιδιαίτερος ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και στο δεύτερο επίπεδο, δεδομένου ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει βοηθήσει ποικιλοτρόπως τόσο το νοσοκομείο της Φλόρνας όσο και γενικότερα το χώρο της υγείας. Ως προς το νοσοκομείο της Φλόρνας είναι γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη τα τρία έργα ΕΣΠΑ. Ήδη παραλάβαμε και συνεχίζουμε να παραλαμβάνουμε ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού που εντάσσεται στο πρώτο ΕΣΠΑ τάξεως 1.826.000 και γενικά το νοσοκομείο Φλόρνας αναβαθμίζεται σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Θεωρώ ότι μεταβαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου το ισοζύγιο όλων αυτών των δράσεων και ενέργειών μας σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την υπερκείμενη αρχή, την Τρίτη ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας έχουν άμεσο αποτέλεσμα, έχουν θετικό αντίκτυπο με άμεσο ωφελούμενο τον ίδιο τον πολίτη. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Είχαμε την χαρά και την ευκαιρία σήμερα σε συνεργασία με τον διοικητή του νοσοκομείου Φλόρινας, τον κύριο Παπούλκα και τους γιατρούς που διευθύνουν τις ιατρικές υπηρεσίες και τους συνεργάτες, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, τον κύριο Βόζο και τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Μαργαρίτη, να κάνουμε μια συζήτηση και μια συνεργασία και με χαρά διαπιστώσαμε την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου κάτω από την απέτηση που επιβάλλει η πανδημία, η οποία ευτυχώς βρίσκεται σε στάδιο αποκλιμάκωσης. Ταυτόχρονα διαπιστώσαμε την ομαλή εξέλιξη της υλοποίησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η περιφέρειά μας για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και εδώ στο νοσοκομείο της Φλόρινας, τόσο για μηχανήματα που αφορούν όλες τις παθήσεις, αλλά και για μηχανήματα που αφορούν ειδικότερα τον COVID, καθώς επίσης και επόμενα προγράμματα που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και την επέκταση του νοσοκομείου. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όπως και το νοσοκομείο της Φλόρινας, όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας αναβαθμίζουν τις υποδομές τους, αναβαθμίζουν τον ιατροτεχνολογικό τους εξοπλισμό, και θέλουμε σε συνεργασία με τις διοικήσεις και με το προσωπικό να επενδύσουμε και στο ανθρώπινο δυναμικό. Περαιτέρω να ενισχυθούν οι μονάδες υγείας της Δυτικής Μακεδονίας με κρίσιμες ειδικότητες, αλλά και να αποκτήσουν επιπλέον δεξιότητες με τη συνδρομή και τη δικιά μας είναι επιθυμία μας, ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο ή δυνατόν να μηδενίσουμε τα περιστατικά που φεύγουν εκτός Δυτικής Μακεδονίας και να ενισχύσουμε περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας προς τις μονάδες υγείας της Δυτικής Μακεδονίας. Θα ήθελα και να ευχαριστήσω τον διοικητή, τον κύριο Παπούλκα, και να συγχαρώ τον ίδιο και τους συνεργάτες γιατρούς για το έργο που επιτελείται και εδώ στη Φλόρινα. Και είμαστε ιδιαίτερως ευχαριστημένοι που βλέπουμε ότι τα ποσά που διαθέτουμε ως περιφέρεια, παρόλο που δεν έχουμε καμιά αρμοδιότητα, να πιάνουν τόπο.